πατέρας μου ήταν μουσικός, έπαιζε βιολί. Πήρε μαζί, εκτός από τους ανθρώπους του, και το βιολί του. Το τύλιξε σε ένα πανί, όπως ήταν με τη θήκη, και το πήρε μαζί. Η μάνα του στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού, το ένα της χεράκι κρατούσε το μαντίλι και σκούπιζε τα δάκρυά της, φορούσε το μαντίλι της το μαύρο, τα μαύρα της ρουχαλάκια, ακουμπούσε έτσι στην πόρτα και τους χαιρέτησε. Και βλέπετε, ήταν μια θλιμμένη φυσιογνωμία. Τους έδωσε την ευχή και φύγανε. Κατεβήκανε στην παραλία. Βλέπετε, αυτή τη διαδρομή κάνανε. Βρήκανε τη βάρκα που θα τους έπαιρνε, που ήτανε, πολλοί τον ξέρουμε, του καπιτάν Θανάση του Κουτούφαρη. Με έναν άλλον καπιτάνιο συνεργαζόταν, τον Αφιανέ, νομίζω ότι τον έλεγαν στρατή. Πώς? Καραΐσκο. Καραΐσκο τον κοροϊδεύανε. Ναι, αυτό ήταν το όνομα. Το όνομα. Ο Καραΐσκος λοιπόν. Και όταν φτάσανε κάτω για να επιβιβαστούν σε αυτό το μικρό βαρκάκι, που όπως μου λέει ο Στέφανος, αυτό το μικρό λέει, λέω μάλλον μικρό ήτανε, γιατί λέγανε ότι τα νερά θέλαν 4 δάχτυλα για να μπει μέσα η θάλασσα στο βαρκάκι. Ήρθε η γιαγιά μας, της μάνας μου η μάνα, και κρατούσε μέσα σε ένα πισκυράκι, όπως το λέγανε, μια πετσέτα, 2 χούφτες σίκα για το ταξίδι. Χαρά μεγάλη αυτά τα σίκα. Ποιος ξέρει με τι τσιμπουνιά τα τρώγανε για να περάσουμε. Μπήκανε στη βάρκα λοιπόν και η μάνα μου από μικρή άκουγε τον πατέρα της που της έλεγε για τον καιρό και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ ήταν γυναίκα και γυναίκες ενδιαφέροντα συνήθως για τις κατσαρόλες, η μάνα μου την ενδιέφερε και ο καιρός. Και λέει του Αφιανέ, βλέπεις το συννεφάκι πάνω στο βουνό του Αγίου, πάνω στον Εφανό, θα έρθει κακός καιρός. Ο Αφιανές της λέει, έλα μωρέ, είσαι πολύ νέα για να ξέρεις για τον καιρό, είσαι και μάνα και φοβάσαι. Άσε μου, να τα μαζέψουμε γρήγορα να φύγουμε, να προλάβουμε, μην μας πιάσουμε, πόλεμος είναι εδώ. Μπαίνουν στις βάρκες λοιπόν, στη βάρκα, και ξεκινάνε. Ήταν όμως άλλη μια οικογένεια, ήταν η οικογένεια του Σπύρου του Λαζαρίδη, του Φραζέσκου που είναι στον Άγιο Δημήτρη, η οικογένεια. Ήτανε 6 η οικογένεια του Λαζαρίδη, ήτανε 5 η δική μας, ήταν οι 2 καπεταναίοι και είχαν και μαζί τους ένα παλικαράκι, τον Ευθύμιο τον Καρύμαλη. Αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε στη βάρκα και ξεκινήσανε. Βγήκανε μέχρι εκεί που φαίνεται η γραμμούλα που πάμε προς τα πάνω, γιατί είχαν βάλει πλώρη για να πάνε εκεί που λένε, στον Κάβο Κόρακα. Φεύγοντας, ανεβαίνοντας πάνω, άρχισε ο καιρός να χαλάει. Σιγά σιγά ο καιρός χάλασε πάρα μα πάρα πολύ. Τα κύματα ήταν βουνά να τους καταπιούνε. Στενοχώρια και φόβος, η ψυχή τους πήγε στον πάτο της θάλασσας. Η μάνα μου σκλήριζε και φώναζε, «Παναγία μου, τα παιδιά μου, θα πνιγούμε, θα πνιγούμε». Φώναζε, φαίνεται, τόσο πολύ που ο Καραΐσκος νευρίασε και της λέει, «Σταμάτα, Ειρήνη». Η Ειρήνη όμως δεν σταματάει, συνέχισε να λέει, «Παναγίτσα μου, βοήθησε τα παιδιά μου». Νευρίασε τόσο πολύ ο Καραΐσκος και της λέει, «Θα σπάσεις καμιά φορά». Η Ειρήνη όμως δεν σταμάτησε, γιατί τη φωνή του Καραΐσκου μάλλον την άκουσε σε ένα ζουζούρισμα μπροστά στο φόβο των κυμάτων. Και παρακαλούσε και έλεγε, «Άγιε μου Νικόλα, βοήθησέ μας και το παιδί που θα γεννήσω θα το βγάλω Νικόλα ή Νίκη». Ο πατέρας μου λέει του Καραΐσκου, «Άσε βρε εσύ τις γυναίκες να φωνάζουνε, γιατί παρηγορούν τον πόνο τους. Άστε, σας φωνάζουν». Μετά ο Καραΐσκος, άμα περάσανε τις δυσκολίες, της λέει, «Με συγχωρείς, μωρέ, Ειρήνη, που σου είπα να σκάσεις». Είμαι, εγώ δεν σ' άκουσα. Φτά
φτάσανε σε ένα σημείο που ήταν αδύνατο πια να προχωρήσουν. Οι τρεις τραβούσανε κουπί, ένα λάξ. Και οι δύο, ο πατέρας μου και ο Ευθύμιος, με κάτι ντενεκάκια, βγάζανε το νερό από τη θάλασσα. Τα παιδιά τα είχαν από τη βάρκα. Τα παιδιά τα είχαν χώσει βαθιά μες στη βάρκα για να μην τους τα πάρουν τα κύματα. Αναγκαστήκαν να γυρίσουν πίσω. Όταν ήταν η μεγάλη μεγάλη φουρτούνα, ο πατέρας μου βγάζει το τσαντάκι από τη σκατίνα στο λαιμό και όπως ήταν με την εικόνα, κάνει το σταυρό του και το βουτάει στη θάλασσα μέσα. Τρεις φορές το βουτάει. Και είπε, φαίνεται κάποια αρχή, δεν ξέρω τι είπε. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πιστεύανε πάρα πολύ. Μα και να μην πιστεύανε σε μια τέτοια ώρα, τι θα επικαλεστεί? Το Θεό. Έχω ακούσει, όπως σας είπα, πάρα πολλές φορές την ίδια ιστορία και πάντα άκουγα την τελευταία φράση. Και η θάλασσα τότε κάπως ηρέμησε και μπορέσαμε και ποδίσαμε στο ιερό, στο Δράκανο, εκεί στον Άγιο. Είναι εκεί ένα λιμανάκι που κόβει κάπως ο βοριάς. Εκεί σταματήσανε, βγήκαν έξω και έχει μια μεγάλη σπηλιά. Αυτή η σπηλιά υπάρχει ακόμα, έχει μια σικιά μπροστά. Πριν 5 χρόνια πήγαμε με τις αδερφές μου και την είδαμε αυτή τη σικιά. Ανάψανε φωτιά, την σπηλιά. Ανάψανε φωτιά, στεγνώσανε. Δεν ξέρω, νύχτα ήτανε, μέρα ήτανε. Πάντως μόλις συνήρθανε και η θάλασσα τους επέτρεπε να ξεκινήσουνε, ξεκινήσανε πάλι. Δεν μπόρεσα να καταλάβω στο παιδικό μου μυαλό πόσες ώρες θαλασσοδέρνονταν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να φτάσουν στον κάβο Κόρακα. Πάντως η μάνα μου έλεγε, τα παντελόνια των ανθρώπων που τραβούσανε, των ανδρών που τραβούσανε κουμπί, είχαν σκιστεί από την τριβή πάνω στο σανίδι και τα χέρια τους έτρεχαν αίματα. Έφτασαν όμως, έφτασαν εκεί που ήθελα, που ήταν ένα σημείο, λέει, που η θάλασσα ήταν ρηχιά, γιατί όπως προχωρήσανε, η βάρκα έκατσε. Σας λέω όπως τα άκουγα από παιδί. Δεν έλεγαν προσάραξε, έλεγαν η βάρκα έκατσε. Μόλις έκατσε η βάρκα, αμέσως βρεθήκανε 4-5 Τούρκοι στρατιώτες, που οι δικοί μας δεν φοβηθήκανε, γιατί οι καπεταναίοι έκαναν πολλές φορές αυτό το δρομολόγιο και το ξέρανε. Τους είπαν λοιπόν οι Τούρκοι, με τα Τούρκικα που ήξεραν οι δικοί μας, όχι οι γονείς μου, οι καπεταναίοι και ο συγχωρεμένος ο Λαζαρίδης, ο πατέρας του Φραζή, τους είπαν να τους δώσουν τα παιδιά για να τα κατεβάσουν πρώτα κάτω, να τα φροντίσουν πρώτα τα παιδιά. Τότε οι μάνες αρχίζαν και φουνάτσανε, όχι τα παιδιά πρώτα, όχι τα παιδιά πρώτα. Τα παιδιά μας θα τα κατεβάσουμε εμείς. Γιατί προφανώς φοβόντουσαν μήπως τους αρπάξουν και τα παιδιά τους δεν ξέρανε ποιοι ήταν. Τέλος πάντων κατεβήκανε, κατεβάσανε τα παιδιά και τους πήγανε σε ένα μέρος που λέγανε πως ήταν ένα φυλάκιο. Στο φυλάκιο ανάψαν πάλι φωτιά, πάλι να ζεσταθούν, πάλι να στεγνώσουν τα ρούχα τους. Ο πατέρας μου είχε και την αγάπη του, το βιολί του. Και όταν στεγνώσανε τα πρόχειρα και αρχίσαν να συνέρχονται, πήγε και ξετύλιξε και το βιολί του από το πανί αυτό για να το στεγνώσει. Πάει κοντά ένας Τούρκος στρατιώτης, του λέει, τι είναι αυτό? Ο πατέρας μου μας έλεγε πάντα, εκείνη την ώρα είπα, πάει το βιολάκι μου, το χάνω. Του λέει, βιολί. Λέει, ξέρεις να παίζεις? Ξέρω. Παίξε μας. Ο πατέρας μου, βέβαια, μπορεί κέφι να μην είχε, αλλά έπρεπε να παίξει. Δεν έπαιξε καριώτικο τον αγαπημένο του. Έπαιξε όμως ένα τουρκικό ζεμπέκικο, όπως το έλεγαν τότε. Και τον τουρκικό που τον χορεύανε μόνο άντρες. Όμως, ο Λαζαρίδης είχε μια κόρη, τη μεγάλη του κόρη, την Ευαγγελία, που ήταν περίπου 18 χρονών, ήταν στην εφηβεία.
Και καθώς ο νέος άνθρωπος τη χαρά την έχει πρόχειρη, μόλις η Ευαγγελία άκουσε τη μουσική, σηκώθηκε πάνω και χόρευε. Και τότε πήρανε χαρά και οι υπόλοιποι, και οι μανάδες που φοβόταν, και οι πατεράδες. Πήραν θάρρος και οι Τούρκοι στρατιώτες, σηκώθηκαν αυτοί και χορέπανε. Η συμπάθεια έγινε αμοιβαία. Δεν ξέρω αν ήταν την άλλη μέρα που ξεκινήσανε ή αν ήταν μετά από κάποιες μέρες, αλλά ξεκινήσανε. Ο πατέρας μου και η μάνα μου έλεγαν πάντα για ένα χωριό που το έλεγαν Σικτίνελη. Αυτό το χωριό ήταν εκεί. Γιωργάκη, μας δίνεις μια άλλη εικόνα που το έχει το Σικτίνελη εκεί. Ένας άλλος χάρτης, εκεί που είναι το Κυκλάκι αυτό το πορτοκαλί. Ήταν, λέει, μία απόσταση περίπου όσο Αρμενιστής Χριστός ή Καρυδιές. Πάντως αυτοί φορτωθήκαν τα αγαπημένα τους πράγματα και όσα υπάρχοντα δεν τα είχαν χάσει στη θάλασσα, τα φορτωθήκαν και προχωρούσαν με τη συνοδεία των στρατιωτών να ανεβούνε να πάνε στο Σιντίνελη. Σε Ιντίνελη το λέει ο χάρτης εκεί. Περάσανε από ένα ποταμό, όπως λέει ο Φραζής, από ένα ποταμό στο πλάι που είχε ένα πολύ πυκνό δάσος. Και όταν έφτασαν σε αυτό το πολύ πυκνό δάσος, οι στρατιώτες οπλίσαν τσακ τα όπλα τους. Τότε οι μανάδες αρχίσαν και φωνάζανε: «Παναγία μου, μας φέρανε σε αυτό το πυκνό δάσος να μας σκοτώσουν». Ο Τούρκος στρατιώτης τους λέει: «Σου, μην μιλάτε. Κάντε ησυχία, γιατί εδώ μπορεί να έρθουν οι τσέντες και να μας φάξουν». Ούτε οι μαμάδες φωνάξαν από εκεί και πέρα, ούτε οι μπαμπάδες. Και γρήγορα τους έλεγα, όσο πιο γρήγορα μπορείτε, να ανεβούμε πάνω. Ανεβήκανε πάνω, δεν ξέρω πώς. Και πώς βρεθήκανε μετά στο Τσεσμέ. Στο Τσεσμέ όμως η αδερφή μου η Πόπη λέει, έφαγα το πιο ωραίο γεύμα της μέχρι τότε παιδικής μου ζωής. Μας έφερα, λέει, μια μεγάλη τσανάκα με πνιγούρι. Και τρώγαμε όλοι από εκείνο το πνιγούρι, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα. Ερχόταν τα μικρά τα τουρκάκια, ντε και σόνι, να μας πετάξουν κάτω, να μας αναποδογυρίσουν τη τσανάκα με το πνιγούρι. Αλλά πήγαν οι στρατιώτες εκεί και τα απομάκρυναν τα παιδάκια. Έφυγαν μετά, δεν ξέρω πάλι πόσο έμειναν, και πήγανε στη Σμύρνη. Στη διάρκεια της διαδρομής που βαδίζανε τόσες πολλές ώρες, ο πατέρας μου φορούσε κάτι αρβίλες που του χτυπήσανε, η αρβίλα του χτύπησε το πόδι εδώ στο ξερό που λέμε, και όταν έφτασε στη Σμύρνη, το πόδι του είχε πριστεί, είχε μελανιάσει, είχε κακοφορμήσει και μπήκε στο νοσοκομείο. Η μάνα μου με τα παιδιά τους έβαλαν σε ένα χάνι, όπως το έλεγαν. Έτσι το έλεγαν και έτσι το έμαθα κι εγώ. Μπορεί να ήταν κάποιος καταβλισμός, δεν ξέρω. Χάνι πάντως το έλεγαν. Σε ένα δωμάτιο τα παιδιά και η μάνα, ο πατέρας μου στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι της αποστολής που τους γνωρίζανε έφυγαν. Έμειναν μόνοι τους. Η μάνα μου απελπισμένη με τα τρία παιδιά να μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στα παιδιά της και στο νοσοκομείο. Ο πατέρας μου θυμάται τον Έλληνα γιατρό να λέει: «Πρέπει να του κόψουμε το πόδι, γιατί θα πάθει γάγρενα και θα πεθάνει», και ήταν ο πατέρας μου 33 χρονών. Ο Τούρκος γιατρός έλεγε: «Ας περιμένουμε λίγο ακόμα». Φαίνεται πως ήταν πολύ τυχερός ο πατέρας μου σε αυτό το ταξίδι και για άλλους λόγους. Και το πόδι άρχισε να υποχωρεί η κακοφόρμηση και σιγά σιγά, μετά από κάποιες εβδομάδες, περπάτησε, βρήκε τους δικούς του, βγήκε από το νοσοκομείο, βγήκε τους δικούς του και έχουμε αυτή τη φωτογραφία εδώ που είναι πολύ χαρακτηριστική. Τι φορούσαμε? Για δώσε μας εκείνα τα παιδάκια. Για δέστε τα παιδάκια της κατοχής. Τα ρούχα τους είναι φθαρμένα. Άλλα μεγάλα ρούχα, άλλα μικρά ρούχα. Σανταλάκια που φορούσανε και ήτανε σταυροχήμονο. Μάλιστα το μικρούλι παιδάκι δεν είχε καθόλου παπουτσάκια και η μάνα μου του έδαινε τα ποδαράκια του με πανιά.
Βλέπουμε τον Ευθύμιο, τον Καρύμανη, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, την αδερφή μου τη μεγάλη, την Καλλιόπη εδώ που την έχουμε και τη μικρούλα την Αθηνά που ήταν 4 χρονών. Από τη Σμύρνη τους πήρε ένα τρένο και πηγαίνανε που δεν ήξεραν κι αυτοί που, πάντως ήξεραν πως πηγαίνανε στη Μέση Ανατολή. Το τρένο αυτό έκανε πολλούς σταθμούς, πολλές στάσεις, κάποιες στιγμές βγαίνανε έξω σε κάποιους σταθμούς από αυτούς, γιατί ο πατέρας μου έπρεπε να περπατάει για να φτιάξει το πόδι του. Οι άνθρωποι, κάποιοι που ήταν υπεύθυνοι, φαίνεται εκεί, τους είπαν μην απομακρυνόσαστε από το τρένο, γιατί είναι επικίνδυνα. Ο πατέρας μου με τη μάνα μου κατεβήκανε κάποια στιγμή σε κάποιο σταθμό που δεν ξέρουν που ήταν, πάντως ήταν μέσα στην Τουρκία, και μαζί τους κατέβηκε και το μεγάλο κοριτσάκι. Από απροσεξία τους, όχι, δεν χάσανε το τρένο, αλλά χάσανε την επαφή που είχαν με τους άλλους ανθρώπους και βρεθήκανε στην άκρη της πλατφόρμας, μόνοι τους οι τρεις τους, και εκείνη τη στιγμή πετάγονται, λέει, από κάποια χαμόκλαδα κάποιοι άντρες οπλισμένοι και βάζουν ένα πιστόλι στον πατέρα μου το κεφάλι και προσπαθούσαν να πάρουν το κοριτσάκι. Έλεγε ο πατέρας μου μετά, ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο δυνατή φωνή είχε η γυναίκα μου. Φώναξε με τέτοια δύναμη, Έλληνες, βοήθεια! Τότε, λέει, πεταχτήκανε τόσοι πολλοί άνθρωποι από το τρένο που αυτοί οι τσέτες, ληστές, αλήτες, δεν ξέρω τι ήταν, εξαφανιστήκανε. Και την λύτωσε βέβαια το κατινάκι, γιατί δεν ξέρω που θα ήταν, κομματάκια θα ήταν, χανούμισα θα ήταν, δεν ξέρω που θα ήταν. Και προχωράνε. Φτάνουνε στο περίφημο Χαλέπι. Στο Χαλέπι έμειναν κάποιες μέρες που αυτοί βγήκαν και περπατήσανε και σε κάποιους δρόμους. Η μάνα μου με τα παιδάκια της κοντά και κάποια στιγμή η μάνα μου άκουσε ένα ψιτ από ψηλά από ένα παράθυρο. Κάνει έτσι και βλέπει μια γυναίκα που της βγάζει ένα ζευγάρι παπουτσάκια παιδικά, τακ, της ρίχνει στον δρόμο και κλείνει το παράθυρο αμέσως. Ήταν ό,τι πρέπει τα παπουτσάκια αυτά για τις Αθηνούλας στα ποδαράκια. Και φτάσανε στις πηγές του Μωυσέως. Εκεί η Πόπη θυμάται τη θάλασσα να πηγαίνω έρχεται την Παλίρια και να βγάζει έξω κοχύλια που τα μαζεύανε τα παιδιά. Τον πατέρα μου τον είχαν πάρει στρατιώτη. Γιατί κάπου εκεί κοντά υπήρχε ένα στρατόπεδο που ήταν οι Έλληνες εκεί, που όμως δεν ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, γιατί είχε πάρει και το βιολί του μαζί. Από το στρατόπεδο μέχρι το στρατόπεδο των προσφύγων ερχόταν με τα πόδια, γιατί η Πόπη και η Κατίνα η μεγάλη κάθονταν και παρατηρούσαν και έλεγαν ότι έβλεπαν ένα μικρό σημαδάκι στον ορίζοντα που περίμεναν πάντα να είναι ο μπαμπάς τους και να έρθει. Ερχόταν κάποιες φορές ο μπαμπάς. Αυτή είναι μία φωτογραφία από το στρατόπεδο των στρατιωτών. Ο πατέρας μου είναι πάνω, εδώ, δεξιά-δεξιά. Εκεί. Και η μάνα μου με τα τρία της παιδιά ήταν εκεί, μόνη. Στεναχωριόταν και φοβότανε, γιατί εγώ δεν κάνω διακρίσεις να πω αυτή ήταν η κακή και εκείνη ήταν η καλή. Εγώ σας λέω τα γεγονότα που ζήσανε. Και η Πόπη και η μάνα μου και η Κατίνα και ακόμα η μικρούλα Αθηνά θυμώνται τους μαύρους, όπως τους έλεγαν, να πηγαίνουν στα σκουπίδια και να ψάχνουν να βρούνε φαΐ να φάνε. Βρίσκανε σκουπίδια και τρώγανε, γιατί δεν είχαν τίποτα άλλο. Και πηγαίναν οι Εγγλέζοι με ένα μαστίγιο και τους κοπανούσανε τόσο πολύ, τους δείχναν κάτω και τους κλωτσούσαν μέσα στο στομάχι, μέχρι που ξερνούσανε τι, τα σκουπίδια που είχαν φάει. Εμόφυρτους τους παρατούσαν κάτω και τότε γυρνούσανε και έλεγαν στους πρόσφυγες τους δικούς μας,
Μην νομίζετε ότι είμαστε κακοί. Τους κάνουμε έτσι γιατί θα σας φάξουνε, αν δεν φοβούνται. Η μάνα μου όμως καταφοβισμένη, όπως έλεγε μετά, μάζευα τα παιδάκια μου κοντά μου και κρυβόμουν μέσα στη σκηνή, γιατί δεν ήξερα τι να πρωτοθυμηθώ, μωρέ, σταμάτη, κίσου κι εσύ στρατιώτης, δεν ήσουν κοντά μου. Θυμάται η Πόπη ότι ήταν ένα στρατόπεδο όμως οργανωμένο. Γιατί αν συγκρίνουμε, να το Ιλιάριο της Καλλιόπης, το έχει αυτό ακόμα, προσφυγικό Ιλιάριο. Και έχουμε κι άλλη μια φωτογραφία που φαίνεται η σκηνή, ήταν ένα μεγάλο αντίσκηνο με δύο οικογένειες μέσα, η άλλη οικογένεια ήταν Σαμιώτες και ήταν και η Λυρίκα με τα παιδιά της. Βλέπουμε εδώ ότι τα κοριτσάκια φοράνε κάποια ρούχα που είναι καλά, δεν είναι σαν τα ρούχα που φορούσαν στη φωτογραφία της Μύρνης. Άρα σε αυτό το στρατόπεδο δίνανε κάποια βοήθεια και σε ηματισμό. Τους είχαν δώσει από μία κουβέρτα για να στρώνουνε χάμο και μία κουβέρτα να σκεπάζονται, γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Και η μάνα μου κάποια στιγμή όμως βρήκε μια μπάλα με άχυρα. Την παίρνει την μπάλα εκεί, τη βάζει σε ένα παράθυρο της σκηνής και κοιμότανε απάνω με τα παιδάκια της όσο μπορούσε να κοιμάται. Είναι η μόνη φορά που έλεγαν αστείο για αυτό το ταξίδι και γελούσανε. Ήταν το μόνο αστείο που έλεγαν. Έλεγαν πως από το παράθυρο της σκηνής έβαλε ένας γάδαρος τη νύχτα τη μούρη του και προσπαθούσε να φάει τα άχυρα που κοιμόταν πάνω η μάνα μου. Οι άλλες όλες ιστορίες ήταν πολύ στενάχωρες. Και έλεγε η μάνα μου όταν γυρίσανε. Ήταν τόσο άσχημος ο τόπος, τα λέγανε συνήθως το Θεοφάνη που είναι γείτονας εκεί. Ήταν τόσο άσχημος αυτός ο τόπος. Της έλεγε ο πατέρας μου, ναι, Ειρήνη, ήταν άσχημος τόπος, αλλά είχε τρία καλά πράγματα. Είχαμε φαΐ να φάμε, είχαμε σχολείο για τα παιδιά μας που μαθαίνανε ελληνικά και είχαμε και νοσοκομείο που πήγες και γέννησες το τέταρτο παιδί. Αυτό το τέταρτο παιδί όταν γεννήθηκε, λέει η μάνα μου, ερχόταν συνέχεια μια Αμερικάνα και μου έλεγε, είσαι τόσο φτωχή, δώσε μου το αυτό το παιδάκι, να το μεγαλώσω εγώ στην Αμερική, να μην ταλαιπωρηθεί όπως τα άλλα σου παιδάκια. Θα ταλαιπωρηθεί. Λέω, μάνα, και εσύ τι έλεγες. Λέει, τι να πω, μωρέ, της είπα, ας ταλαιπωρηθεί, μωρέ, και αυτό. Αφού ταλαιπωρούνται τα άλλα, θα το ζήσω και αυτό, αρκεί να είναι μαζί μας. Και η άλλη κατάσταση που ο πατέρας μου τη γλίτωσε και δεν σκοτώθηκε, ήταν επίσης αυτή. Ότι τις τετραμελείς οικογένειες, τους άντρες δεν τους στέλνανε στον πόλεμο που τους αναγκάζανε να πάνε, γιατί λέει το κράτος δεν θα μπορούσε να δίνει συντάξεις για τέσσερα παιδιά, ενώ μέχρι τρία τα παιδιά, οι γονείς, ο πατέρας πήγαινε στον πόλεμο και όποιοι πήγαν από εκεί κάτω στον πόλεμο, κανένας δεν γύρισε. Και ήρθαν οι καλές ειδήσεις μετά ότι ο πόλεμος τελείωσε. Τους παίρνουν και τους πάνε στο Port Said και μπαίνουν μέσα σε ένα καράβι για να τους φέρει στην Ελλάδα. Αυτό το καράβι, έλεγε ο πατέρας, πήγαινε τόσο αργά σαν βάρκα. Μα γιατί πήγαινε τόσο αργά? Γιατί, λέει, είχε νάρκες και προσπαθούσαν να αποφύγουν τις νάρκες. Φτάσανε στον Πειραιά, τους πήραν κάποια καΐκια και τους επήγανε στους τόπους που μένανε, στους τόπους που ήταν η πατρίδα τους. Έτσι όταν έφτασε ο πατέρας μου κοντά στο σπίτι μας, έτρεξε γρήγορα να πάει να δει τη μάνα του και φωνάζει της Ριρίκας του, «Ριρίκα, έλα, η μάνα είναι εδώ, ζει!» Και πάει η μάνα μου και κάνει το σταυρό της.
Λέει στα μάτια, βλέπω την ίδια εικόνα που ήταν εδώ πριν από 2 χρόνια. Η μάνα μας στέκεται στο ίδιο σκαλί, ακουμπάει στην πόρτα, φοράει το μαντίλι της και με το άλλο της χεράκι σκουπίζει τα μάτια της. Λέει, είναι δυνατόν, έχουμε την ίδια εικόνα ξανά. Και της λέει ο πατέρας μου, όμως Ερήνη, άμα φύγαμε, η αυλή ήταν γεμάτη λουλούδια, ενώ τώρα είναι χορταριασμένη. Τώρα έχουν πεθάνει οι γονείς μου, έχει πεθάνει η μεγάλη μου αδερφή η Κατίνα, αλλά σκέφτομαι έτσι πολύ απλά. Όταν έρχονται στα όνειρά μου, στα όνειρά μας, και όταν τους αναφέρουμε μεταξύ μας έτσι, δεν χαθήκανε, ζούνε μέσω των ανθρώπων που τους αγαπούσανε. Αυτή ήταν η ιστορία της οικογένειάς μου. Σε άλλους θα αρέσει, σε άλλους θα την απορρίψουνε. Έτσι είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να αρέσουμε πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βράδυ. Πατέρα μου ήταν στρατιώτης. Και η μητέρα μου ήταν εδώ με 2 παιδιά. Εγώ και η αδερφή μου. Δυστυχία πείνα τότε και αναγκάστηκε να μας πάρει να φύγουμε για την Τουρκία. Και έφυγε το Γιάννη το πόρι, από τα 60. Και αγόρισε να μας πάει απέναντι. Τι είπε ποια μέρα θα μας έδινε. Κατεβήκαμε κάτω και μας πήρε από το Αυταμπουράκι, τον αναπτυστή, το Βραράκι. Την άλλη μέρα είχαμε φτάσει στο Τσεσμέ δίπλα. Εκεί όταν φτάσαμε, το πρόβλημα δεν ήταν πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα, πώς θα να μην πλέξεις με τους εθνικιστές, τους αντάρτες. Φυλάγανε και σκοτώνουν από κόσμο. Όταν βγήκαμε έξω, η βάρκα έφυγε κατευθείαν πίσω μας, έβγαλε και έφυγε. Από εκεί μας βγάλανε σε κάτι κάρα, απάνω. Και μας πήγανε φεστισμένοι. Αλλά εκεί που είμαστε που μας είχαν βάλει, το πρόβλημα του Κρήκα ήταν αυτοί οι εθνικιστές. Μας πήγανε στρατός. Γιατί κάνανε πολλές φορές την νύχτα έφορο. Εκεί κάτσαμε κάπου 2,5 μήνες και από εκεί φύγαμε για το Σουέζ. Μας πήγανε. Μας κατεβάσανε με ένα βαπόρι που το λέγανε Τριπολιτάνια, Τεροκιάνια. Αυτό το βαπόρι το συνοδεύανε 3 πολεμικά και πότε έρχονταν και αεροπλάνα. Όταν φτάσαμε εκεί πέρα μας βάλανε σαν δίσκηνα και μας προσέχανε κλέσει. Στρατιώτες. Εκεί είδα ένα πρωί τον πατέρα της Σοφίας της Ρούλου και το θείο της τον Νίκο και εγώ είμαστε και ήρθε ένας εκκλέσδος, ήρθε ένας αράπης κάτι να μου κλείσει και το πιάνει ο εκκλέσδος και του κάνει το χέρι έτσι και του σπάει το χέρι αυτόν άκουρα από εδώ. Του το σπάσε. Από εκεί μας πήρανε και μας πήρανε στο Βελικό Κογκό. Εκεί κάτσαμε κανένα 2 χρόνια και πήγα όταν έριξε ο πόλεμος μας ανέβαλε. Εμείς ήταν τελευταία μας. Αλλά είδα πολλά τα μάτια. Αρρώσκες, πολλοί πεθάναν από τη μαλάρια, μείνανε εκεί κάτω. Αυτά έχω να σας πω.
4 του Μάη για το Πιέρ, η οικογένειά μας. Φύγαμε με τον Καστανιάτη βάρκα, το Γιαννισκάρι, χωρίς κατεβαίνουμε το πρώτο σπίτι δεξιά, αυτό ήταν ο βαρκάρι μας. Μπήκαμε μέσα 14 άτομα. Η αυτή η βάρκα ήταν ο ένας πάρ στον άλλο καθότανε. Αυτά τα ήταν και μικρά ακόμα και τα βάλα στα βαράκια από κάτω με τον αδερφό μου και όταν βγήκαν έξω ήταν μαυρισμένα, τα μούτυρα, το σωστό. Έρχε αντούν του βάρκα. Τα τραγούνια που πει, είχε κάτι για βαγκανιώτες που ήταν νέοι και βοηθούσανε γιατί περιμέναν το πλήρωμα να έχει τη βάρκα. Ας είναι, ξεκινήσαμε εκεί από το Γιαννισκάρι ακριβώς μέσα στους ουράκους. Την είχαν περάσει την βάρκα. Σιωπή από εδώ, σιωπή να μας πιάσουν οι Ιταλοί και μπαίναμε στην βάρκα. Ακούει εγώ ότι μη μιλήσεις, μη το να κάνω. Βλέπω και φεύγαν οι πέτρες δίπλα μας, μια σχισμάδα την είχαν περάσει. Και φοβήθηκα. Την είχα πει και σε βάρκα από εδώ. Ταξιδεύαμε από το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα τα απογευματάκια για να φτάσουμε στον προορισμό. Έπιασε φουρτούνα. Ο βαρκάρης δεν μπορούσε να μας πάει και να μας πάει κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Και βρήκαμε ένα τεχνικό λιμάνι, πώς να σου πω ότι ήταν απέραντο. Όλο το χωριό να πάνω, ένα πέρα και μπήκαμε εκεί μέσα, αλλά αυτό ήταν, δεν ήταν λιμάνι, ήταν φραγμένο, ήταν ένα έτοιμο λιμάνι. Και όταν πήγαμε να πούμε με τη βάρκα, έκατσε η βάρκα. Και ένα μαγκανιώτη, ένα παλικάρι, τραβάει τα παντελόνια, σπρώχνει τη βάρκα, πάμε πιο πέρα. Δεν ξέραμε τίποτα, γιατί ένα εκεί βγήκαμε από τη βάρκα να πάμε, ανεβαστούσαμε και το βαρκάρι γιατί όταν τον πιάναν οι Τούρκοι μας γυρίζαν πίσω. Λοιπόν, έτσι το παγιματάκι βλέπουμε απέναντι μια φωτιά. Έχει ανθρώπους εδώ. Κοιμηθήκαμε το πρωί πήγαμε εκεί. Αλλά πώς να σας πω, είχαμε μια τύχη μεγάλη εμείς, δεν τα τεπολιθήκαμε. Ο πατέρας μου έζησε την Τουρκοκρατία. Ζούσαν ειρηνικά τότε εδώ στην Ικαρία. Δεν είχε τίποτα να ζηλέψουν, να πάρουν ένα αυτό. Και πήγαμε εκεί και ήταν ένα μποστάνι που τέβανε μια οικογένεια. Λοιπόν, πήγα κοντά, συνολογητικά μιλήσαμε με τον πατέρα μου και αυτή τα ελληνικά, αυτά τα παράλια, μιλούσα πολύ ελληνικά. Μέχρι το τσισιμένα αυτά οι παραλίες. Και μας πήρανε με ένα ζώο, με ένα άλλο, κάτσανε πάνω δύο γυναίκες με τα μωρά τους. Τα πιο μικρά τα βάλα σε κάτι κοφίνια, τι ήταν, μια από την μια και αυτήν άλλη. Το κοριτσάκι μας που ήταν και αυτό. 5 χρονών, η βάστατο σαμάρι από πίσω στα κάτω. Λοιπόν, μας πήγανε, μας φτάσανε, μας πήγανε στο προξενείο. Αυτό. Από εκεί μας πήρανε, να από εδώ και από εκεί. Ο πατέρα, ήταν ένα πράγμα δηλαδή, η ηλικία του πατέρα μου και στην Τουρκία που είμαστε, ήτανε φίλοι, μιλούσαν αυτό. Ο Τσισιμές που ήταν βομβαρδισμένος, τους θα ρωτούσε γιατί δεν τα φτιάχνουν τα σπίτια. Αυτά μάλλον τα κάψαν οι Έλληνες όταν βέβαια. Όχι λέει γιατί η ιστορία λέει ότι θα ξανάρθουν οι Έλληνες να τα πάρουν. Από εκεί μείναμε στην Τουρκία, στα Λάτσατα, από κάτω στο το που το είπαμε τώρα. Και κάτσαμε 5-6 μήνες, γιατί
Μέχρι που φύγαμε, πάντα είμαστε στις σκηνές. Σε τσαντίδια, πάνω στο χώμα. Δεν ήταν ευχάριστα βέβαια, αλλά όπου πηγαίναμε δεν μας έλειπε το φαΐ. Ήταν αυτό. Φαΐ για γεμψίρες. Δεν τα πούμε εδώ. Δεν μπορεί να όλα. Είναι πολύ βρώμικη. Έτσι περπατούσαν οι ψήρες. Κάτσαμε στο Τσισιμέ, αλλά δεν μας πρόλαβε η βροχή πάλι. Είχαμε πολύ τύχη. Δεν μας έπιασε η βροχή. Και κάτσαμε μάλλον φθινόπωρο. Από εκεί φύγαμε και αρχίσαμε. Από τη Σμύρνη, από εκεί με τρένο, φτάσαμε στη Συρία. Συρία δεν είναι το σύνορα, ναι. Μα πήγαμε στη Τρίπολη. Και εκεί εμείς περάσαμε, άλλο πέρασμα ήταν τους άλλους που περνούσαν από το Χαλέπι. Άλλο. Κάτσαμε και εκεί. Μετά αρχίσαμε το άλλο δρομολόγιο, άντε, μέχρι να φτάσουμε στην Αίγυπτο. Ένα μήνα εδώ, ένα μήνα εκεί. Φτάσαμε στην Αίγυπτο. Εκεί ήταν σε ένα σημείο πολύ δύσκολα. Το ψεύτη μου, του Μωυσέως, μου πηγές. Είναι αμμουδιά, είχε παραλία, είχε θάλασσα κάτω. Αλλά η παραλία ήταν μεγάλη, ήταν όλο άμμος δηλαδή όλα αυτά. Και αυτές οι πηγές που λένε ήταν μέσα στην άμμο, κάτι Βεδουίνοι ήταν εκεί πέρα, είχε και 2-3 δεντράκια. Ήταν όλο άμμος, έκανε έναν αέρα και σήκωνε την άμμο, είχαν γίνει τα μάτια μας. Μπορούσαμε γυαλιά, αλλά πού να πιάσουμε τα γυαλιά. Και αυτός ο αέρας σήκωνε την άμμο και πήγαινε και την έβαζε, έκανε ένα βουνό. Σε 2 μέρες το έκανε στο βουνό. Και πήγαινε σε άλλο. Ήταν λίγο δύσκολα εκεί. Από εκεί να... Το Σουέζ τελευταία ήταν εκεί, εκεί ήταν και αυτό που λέω τώρα. Είμαστε και στο... και στη Διόρυγα. Κοντά στη Διόρυγα, χαζεύαμε εκεί πέρα, αυτά. Φτάσαμε μέχρι το άγαλμα του Λεσέρς. Και τώρα από εκεί, από το Σουέζ τώρα, μας πήρε το βαπόρ, Αίγυπτος. Μας πήρε το βαπόρ και ταξιδεύαμε 15 μερόνυχτα. Ένα υπεροκειάνιο. Αλλά όλα αυτά που περνούσαμε, είμαστε φοβισμένοι. Μας κυνηγούσαν οι Γερμανοί και στο καράβι ακόμα, από πάνω. Τι είχαμε πια πάθει, ένα φόβο. Πω, Παναγία μου. Και καμιά φορά φτάσαμε στη... πέστω τώρα εγώ, στη Στεριά. Στο λιμάνι, Μπομπάς. Είχαμε 15 μέρες να δούμε στεριά πουθενά. Θάλασσα και ουρανό. Το ταξίδευαν χωρίς φόρα. Χωρίς φόρα. Μέσα ήταν και στην Τρίπολη που ήταν ένα ξενοδοχείο κάτι που μπήκαμε, αλλά μόνο να χάμω. Εκεί είχα βάψει όλα τα παράθυρα μάμου. Γιατί η Γερμανία είχε φτάσει μέχρι την Αλεξάνδρεια. Βγήκαμε πια στην... Πες το το... Όχι, δεν πήγαμε κατευθείαν στο γερμανικό. Είμαστε στην... Το άλλο μέρος εκεί που περνάμε για να πάμε. Κένια. Α, δεν μπορώ να τα συγκεντρώσω. Εμείναμε και εκεί στην Κένια. Εκεί.
Εκεί ήταν, μας έβγαλε το βαγόνι. Κάναμε και εκεί κανένα δυο μήνες, τρεις. Και από εκεί πήγαμε στη λίμνη Βικτόρια και βγήκαμε απέναντι πια που ήταν, ξεχώριζαν οι Εγγλέζοι με τους Βέλγους ένα κομμάτι. Και αυτό ήταν το βελγικό βουνό που φτάσαμε. Εκεί πια ήταν το μόνο που είχαμε και κάτι σπιτάκια να παίρνουμε μέσα. Σπιτάκια, στην αρχή ήταν με χώμα χάμου, μας φάγανε οι φούτσες. Δηλαδή. Γιατί ήταν οι φούτσες. Ένα μαμουνάκι όπως τους ψήλους που είχαμε. Και πέρα τα πόδια μας, εδώ, και το κερδούσανε και κάνανε σπιτιάκιδες. Αλλά έτσι το έκανε πια και έφευγε στην αρχή. Ύστερα ήρθαν και μας βάλαν κάτι πατώματα και συχάσαμε από αυτό. Ήταν αρρωστότοπος. Όλα καλά εκεί, εύκολο μέρος. Βέβαια τους μαύρους τους είχαν. Αλλά πολλές αρρώστιες. Ζούσαμε 4 χρόνια με το κινήνο. Και όταν μας έπιανε η μαλάρια που λέγανε, είχε παραπάνω άλλο. Είχαμε τα σπιτάκια μαζί εκεί, είχαμε πολλούς καρδιώτες, τους άντρες όλους τους είχαν πάρει από την Αίγυπτο φαντάρους και τα παιδάκια από 14 χρονών και πάνω να φτάκι. Κάτι ήταν εκεί, πια είχαμε μια αυγή μας, ξέρω εγώ, να τα λουλούδια μας, να τα κυπαρικά μας, ξέρω εγώ, σε αυτά ήταν πολύ. Αλλά είχε και βγάλει τα για τα κουνούπια, λέει. Εγώ δεν θυμάμαι αν είχαν και τραπέζι. Είχαμε και πολυτέλεια να έχουμε κουνουπιέ. Μας τρώγανε τα κουνούπια. Αλλά ήταν πολύ αρρωστότοπος, αυτό ήταν. Μετά κάτσαμε 3 χρόνια τη μέρα, τρομολογηθήκαμε αυτό. Ήρθε σχολείο εκεί και το μόνο που με ευχαρίστησε και έμαθα γράμματα. Αυτό ήταν το κάτι άλλο. Και να έχουμε κατά τύχη, ήταν οι χιώτες το μεγάλο μερίδιο. Μετά ήταν οι σαμιώτες και τελευταία λιγότεροι καρδιώτες. Και είχαμε 3 δασκάλους καρδιώτες. Μεγάλη τύχη. Περάσαμε από εκεί, πια κάτσαμε. Ύστερα αρχίζει η έξοδος πάλι. Η έξοδος ήταν πάλι το ίδιο. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Εδώ τις δράκες δηλαδή όλες, δεν είχαμε κανένα δικό μας, μόνο ο Στέφανος με τη μάνα του και τη μάνα του. Ναι. Δυο παιδιά η Ελένη, οι φεύγαν οι γυναίκες, και παίρναν τα παιδιά τους και φεύγανε άμα δεν συμφωνούσαν με τον άντρα. Το κάναν πολλοί, πολλές γυναίκες. Και φεύγαν μόνο τους, όχι μόνο αυτήν την καρδιά, και άλλη. Και φεύγανε. Εκεί ήταν πολύ ωραία το σχολείο, αυτά όλα. Μετά άρχισε η επιστροφή πάλι τα ίδια, να αποδοστάσει, να από εκεί, να ένας μήνας εδώ. Μέχρι στο τέλος πια στην Αλεξάνδρεια πήραμε πάλι ένα καράβι να έρθουμε στην Ελλάδα και δεν είχε λιμάνι που δεν έρθω στην Αθήνα. Ήταν μόνο στη Χίο. Είχε λιμάνι για να ράξει αυτό το βαπόρι. Βγήκαμε εκεί με ένα καΐκι, μας γυρίσανε στο σπίτι, μας βλέπανε ότι ήταν ένα θαύμα. Δεν είχαμε επαφή ποτέ όλα τα χρόνια, 4 χρόνια, με τις δικούς μας. Ζωντανοί, πεθαμένοι, δεν ξέρουμε, και ήρθα πια, βγήκαμε έξω και έγινε το κάτι άλλο. Εντάξει.